Ο Ματέο Σαλβίνη καλείται να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου στι 15 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντα κατηγορίε παράβαση καθήκοντο αλλά και απαγωγή για του 147 μετανάστε που βρίσκονταν στο πλοίο Open Arms το 2019. Ο πρώην Υπουργό Ιστορικών τη Ιταλία λέει ότι απλά έκανε τη δουλειά του, απαγορεύοντα του μετανάστε να αποβιβαστούν σε λιμάνι τη χώρα. Δεν θέλω να λένε πω είμαι απαγωγέα μόνο και μόνο ω ιδέα είναι γελία. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για ένα Ισπανικό πλοίο που διέσωσε μετανάστες στη Λιβύη και στη Μάλτα, κατόπιν αρνήθηκε να πάει σε δύο Ισπανικά λιμάνια, αρνήθηκε και τη βοήθεια πλοίου του Ισπανικού πολεμικού ναυτικού. Άρα για τι πράγμα συζητάμε; Ο εισαγγελέας του Παλέρμο κατηγόρησε τον Σαλβίνη πως με το να κρατήσει τους μετανάστες σε πλό για 19 ημέρες λίγα ναυτικά μίλια μακριά από το λιμάνι της Λαμπεντούζα, προχώρησε στην πράξη της απαγωγής. Το περιστατικό που συνέβη τον Αύγουστο του 2019 έγινε επίκεντρο τη συζήτηση για τη μετανάστευση και την ανάγκη ενός νέου συμφώνου. Ο Σαλβίνη ερευνάται για ακόμη μια υπόθεση με πλοίο μεταναστών, στο οποίο αρνήθηκε την είσοδο στην Ιταλία και πάλι το καλοκαίρι του 2019.